Η Βεατρίκη Σαρή στα δίκτυα! Νίκη για την Εθνική. Είμαστε και πάλι εδώ στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο μας Ηράκλειο, που το αγαπάμε πάρα πολύ και μας έχει αγαπήσει και ο κόσμος. Έχουμε δύο παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα με την Ανδόρα τώρα και μετά, όπως είπατε κι εσείς, θα κριθεί μέσα στο Μαυροβούνιο. Και είμαστε έτοιμες, έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, είμαστε σχεδόν έτοιμες να δώσουμε τα πάντα για αυτά τα δύο παιχνίδια για να πάρουμε την νίκη. Ναι, ουσιαστικά είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι θα βρίσκομαι, θα παίζω στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Γεντί Κουλέ, που έχω βρεθεί αρκετές φορές να υποστηρίξω και την Εθνική και την ομάδα του Όφη. Και είναι σίγουρα θα με βοηθήσει και όλα στο γεγονός ότι θα βλέπω στις εξέδρες γνώριμα άτομα. Θα έρθουν οι γονείς μου, θα έρθουν πολλά άτομα τα οποία έχω σχέση. Φαντάζομαι ότι πρέπει να εστιάσετε στο παιχνίδι της Παρασκευής και να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή, χωρίς να πηγαίνει το μυαλό σας στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Και το λέω αυτό γιατί είναι μέσα σε λίγες ημέρες και οπωσδήποτε ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο πολλές φορές κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Οπότε σίγουρα κοιτάμε πρώτα το παιχνίδι της Παρασκευής με την Ανδόρα και μετά θα δούμε και το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Ήταν για σένα ένα προσωπικό στοίχημα που το κέρδισες, θα λέγαμε από το σημείο 0 του σοβαρού τραυματισμού που είχες σε παιχνίδι με τις εθνικές ομάδες, ήταν ο τραυματισμός, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, στην Πάτρα, μέχρι την επιστροφή σου και την κλίση σου στην Εθνική Γυναικών, είμαι σίγουρος ότι ήταν πάρα πολύ σκληρή η δουλειά που έκανες και νιώθεις μια δικαίωση γι' αυτό. Γενικά, οποιαδήποτε παίκτρια αντιμετωπίζει ένα τέτοιο τραυματισμό είναι λίγο δύσκολο. Στην αρχή έχει κάποιες αμφιβολίες, κάποιες δεύτερες σκέψεις ίσως, αλλά το καλό είναι πως εγώ εκείνη τη στιγμή είχα άτομα που με βοήθησαν, που εμπιστευόμουν. Και κάπως έτσι όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι συγκυρίες με βοήθησαν να βρίσκομαι εδώ πέρα σε μια πάλι πολύ δυνατή ομάδα με διακεκριμένες παίκτριες. Το γυναικείο ποδόσφαιρο της χώρας μας έχει τη διαφήμιση που όλοι θέλουμε στο εξωτερικό, δηλαδή είναι θέμα συζήτησης ότι η Ελλάδα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου? Έχουμε κάνει γενικά βήματα προόδου και στο πρωτάθλημα και στις εθνικές ομάδες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Χρειαζόμαστε βέβαια αρκετή δουλειά, μπορώ να πω ακόμη, για να φτάσουμε κάποια πρωταθλήματα του εξωτερικού. Τώρα, πόσο αισιόδοξες είσαστε? Χρειαζόμαστε δύο νίκες την Παρασκευή και μετά στο Μαυροβούνιο που θα κρίνει και τα πάντα, αφού βέβαια προϋπόθεση είναι να έχουμε κερδίσει και την Παρασκευή. Υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις της Εθνικής ότι θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε το στόχο της πρόκρισης? Βεβαίως υπάρχει αισιοδοξία. Πάντα ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι είναι να το κερδίζουμε. Ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή και πιστεύω όλα θα πάνε καλά.